Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για το ενδεχόμενο εκλογών κάπου μετά το Πάσχα φέτος. Το ότι ετοιμάζεται είναι οφθαλμοφανές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τις κάνει τελικά, καθώς όλα θα εξαρτηθούν από κάποιους αστάθμητους παράγοντες, όπως θα φανεί στη συνέχεια. Τα γεγονότα που δείχνουν ότι προετοιμάζεται για εκλογές είναι πολλά, αλλά κάποια είναι ιδιαιτέρως αξιοπρόσεκτα. Οι συνεχείς ανακοινώσεις για δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις και νέες θέσεις εργασίας είναι χαρακτηριστικό στοιχείο. Η ασυνήθιστη αναβολή των κρίσεων στην Ελλάδα για τον Μάρτιο είναι άλλο ένα αξιοπρόσεκτο γεγονός. Η χθεσινή ξαφνική ανακοίνωση από τον κ. Μητσοτάκη για νέα αύξηση του κατωτάτου μισθού τον Μάρτιο και όχι τον Ιούλιο όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί και μάλιστα πολύ μεγαλύτερη της ήδη δοθήσης του 2% είναι ηχηρό καμπανάκι για τις προθέσεις του. Η πύκνωση των εμφανίσεων του ιδίου του Πρωθυπουργού στα μέσα μαζικής ενημερώσεως με συνεχείς συνεντεύξεις είναι ένα επίσης δείγμα ότι προετοιμάζεται για το κοντινό μέλλον. Και φυσικά, από το ένα μέρος οι πιέσεις για εμβολιασμό με το ζόρι, με πρόστιμα ή αναστολή εργασίας και από το άλλο η διαφαινόμενη ταυτόχρονη προσπάθεια για επίτευξη ανοσίας της Αγγέλης δείχνουν ότι βιάζεται. Πιθανολογώ ότι βιάζεται για να αποκτήσει καθαρό διάδρομο από πλευράς πανδημίας ώστε να έχει τη δυνατότητα να στήσει κάλπες. Οι συνεχείς αναφορές και τα συνεχή άρθρα των φιλοκυβερνητικών μέσων μαζικής ενημερώσεως για δημιουργία πολλών εξοκοινοβουλευτικών κομματιδίων στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας λόγω της απλής αναλογικής ενθαρρύνουν εμφανώς την κατάσταση αυτή και θεωρώ ότι σκοπό έχουν να αυξήσουν τα κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής, ψηφισμένα από απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, ώστε αφενός να πέσει το ποσοστό αυτοδυναμίας για το πρώτο κόμμα, αφετέρου να εκλέξει η Νέα Δημοκρατία περισσότερους βουλευτές από την πρημοδότηση των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής. Διαβάστε για τα γεγονότα που πιέζουν τον Πρωθυπουργό για να προβεί σε πρόωρες εκλογές στο άρθρο του Πέτρου Αγρέβη Χασάπη στο newsbreak.gr κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο κάτω από αυτό το βίντεο.